Ακριβώς 9.30 πέρασε την πύλη του Μεγάρου Μαξίμου και η συνάντηση με τον κύριο Σαρμά συνεχίζεται. Στο επίκεντρο της συνάντησης οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη Ροδόπη, στάση της Νέας Δημοκρατίας. Και ο κύριος Τσίπρας, σύμφωνα με πληροφορίες, ενημερώνει τον κύριο Σαρμά, κάνοντας λόγο για πρακτικές στοχοποίησεις και ομό εκβιασμό που χρησιμοποιεί ο κύριος Μητσοτάκης έναντι της μουσουλμανικής μειονότητας, δημιουργώντας ένταση στην περιοχή, σε μια ευαίσθητη περιοχή και σε μια ευαίσθητη χρονικά περίοδο, καθώς υπάρχει αυτή τη στιγμή και η προεκλογική εκστρατεία. Αναμένεται να ζητήσει παρέμβαση του Πρωθυπουργού για επιλεκτικές διαρροές πληροφοριών σε φιλικά προς τη Νέα Δημοκρατία μέσα ενημέρωσης, που σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα αποδίδονται στην ΕΕΠ, τονίζοντας ότι το κύρος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών έχει ήδη τρωθεί σημαντικά, έχει τραυματιστεί σοβαρά από την υπόθεση των υποκλοπών και ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει αυτή τη στιγμή να τη χρησιμοποιήσει για τον προεκλογικό του αγώνα. Μια απαράδεκτη πρακτική, όπως θα πει ο κύριος Τσίπρας, την οποία πρέπει να σταματήσει. Από τον ΣΥΡΙΖΑ κάνουν λόγο για επικίνδυνα προεκλογικά παιχνίδια σε μια ευαίσθητη περιοχή. Σε λίγο αναμένονται οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.